πρόσωπο με πρόσωπο θα βρεθούν τις επόμενες ώρες πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ με τον νεαρό από το Λίβανο, ο οποίος συνελήφθη σε σπίτι στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν τεράστιες ποσότητες νητρικής αμμονίας. Οι Ισραηλινοί πράκτορες και οι Κύπροι ανακριτές θα επιχειρήσουν να πάρουν κατάθεση από τον 26χρονο, ο οποίος επιμένει να κρατά το στόμα του κλειστό. Ο συλληφθής είναι καλά γνωστός στις υπηρεσίες του Ισραήλ, οι οποίες και τον είχαν υποστενή παρακολούθηση από τον Απρίλιο προτού φτάσει στην Κύπρο. Λακωνικός ήταν πάντως στις δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης. Συνεχίζονται οι εξετάσεις, όλα τα δεδομένα και στοιχεία αξιολογούνται και υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασία τόσο με την Ιντερπολ, την Europol αλλά και άλλες υπηρεσίες. Έχουμε υπόψη μας ότι έχει εντοπιστεί μια μεγάλη ποσότητα νητρικής αμμονίας. Και έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα της υπόθεσης, προχωρούν οι έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα της νητρικής αμμονίας που έχει εντοπιστεί είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι είχε αρχικά γίνει γνωστό. Σε 420 κυβότια βρέθηκαν 67.000 συσκευασίες νητρικής αμμονίας, το βάρος της οποίας ξεπερνά τους 5 τόνους. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται και σημειώσεις που βρέθηκαν σε δωμάτιο του σπιτιού με κωδικούς και λέξεις που γίνεται προσπάθεια να αποκωδικοποιηθούν, καθώς δεν αποκλείεται να παραπέμπουν σε πιθανούς στόχους. Απαντήσεις ίσως προκύψουν και από το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντος, το οποίο μεταφέρθηκε για εξέταση σε ειδικό εργαστήριο μαζί με ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε στο σπίτι. Πάντως, ξένες υπηρεσίες διαβίβασαν επισήμως συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που έλαβαν μέρος στη μεγάλη επιχείρηση και στη σύλληψη του λιβάνιου. Έδωσαν στην κατάθεση του κάποιους ισχυρισμούς. Οι ισχυρισμοί αυτοί διερευνήθηκαν και διερευνώνται συνεχίζοντας την εξέταση, τη διερεύνηση της υπόθεσης και θα προχωρήσουμε έχοντας υπόψη αυτά τα οποία έχω αναφέρει. Πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί γενικότερα για την υπόθεση, γι' αυτό έχω πει και προηγουμένως ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Και βεβαίως τα στοιχεία τα οποία θα διαβαστούν και πληροφορίες θα αξιολογηθούν. Διεθνείς διαστάσεις έχει προσλάβει υπόθεση με τα μέσα ενημέρωσης σε Ισραήλ και Λίβανο να δίνουν εκτενή κάλυψη. Εφημερίδες στο Ισραήλ γράφουν επικαλούμενες πηγές στη χώρα πως το υπόγειο που βρέθηκαν εκρηκτικά είναι αποθήκη που ανήκει στη Χεσμπολάχ. Προστίθεται πως την αμμονία θα χρησιμοποιούσαν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης που εκπαιδεύονται από ειδικούς στο Ιράν για να εξαπολύσουν ευρείας κλίμακας επιθέσεις εναντίον εβραϊκών και δυτικών στόχων σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, είναι δεδομένη η εμπλοκή του Ιράν που χρηματοδοτεί τη Χεσμπολάχ, ενώ ο εγκέφαλος του κυκλώματος τρομοκρατίας θεωρείται ότι καθοδηγεί από την Τεχεράνη τη δράση των μελών του, κάποια από τα οποία ίσως να βρίσκονται στην Κύπρο. Εφημερίδες του Λιβάνου αναφέρουν εξάλλου ότι ο συλληφθής Λιβάνιος είχε στενές σχέσεις με τον ίδιο τον ηγέτη της Χεσμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε στην υπόθεση ύστερα από συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας και καταφέρθηκε εναντίον του Ιράν. Today, Iran is also sponsoring terrorism across the globe, beyond the Middle East. In the Middle East, but also in Asia, Africa, Europe, the Americas, Iran is building a vast infrastructure of terror. The news of a Hezbollah plot in Cyprus is yet another wake-up call. There is no Hezbollah without Iran. Το Ισραήλ επιδιώκει να εξασφαλίσει την αυστηρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγώνα για πάταξη της δράσης της Χεσμπολάχ. Πάντως, το θέμα θα θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου, δεδομένης της διεθνούς διάστασής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενημερώσει τους ομολόγους του στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης στις 15 Ιουνίου.